Καλώς ορίσατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο εδώ στο κανάλι, καιρό έχει να τα πούμε. Όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε έτσι λίγο για το Stellar Blade, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Κυκλοφόρησε επίσης πριν λίγες ημέρες και τον demo του, το οποίο το έχω παίξει, δεν το έχω κάνει record. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το ξαναπαίξω έτσι να το κάνω record για να ανεβάσω, για να το ανεβάσω και στο κανάλι. Αλλά τελικά αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο, να πω κάποια πράγματα για το παιχνίδι και έτσι να... με μερικά clips τέλος πάντων από τον demo. Καταρχάς το παιχνίδι από τον καιρό που ανακοινώθηκε μέχρι τώρα τρώει τρομερό promotion από τη Sony. Είναι ένας αποκλειστικός τίτλος που κακά τα ψέματα είναι μέσα στα πιο αναμενόμενα της χρονιάς. Υπάρχει τεράστιο hype για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και το ανάλογο hate, ας το πούμε. Ευτυχώς που ήρθε και τον demo λοιπόν να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα άτομα τέλος πάντων. Βέβαια έχουμε δει μόνο έναν demo και δεν έχουμε δει ολόκληρο το παιχνίδι, και είναι λογικό να υπάρχει φοβία του ότι έχουν δώσει τεράστια σημασία στον demo, έτσι ώστε να δείξουν ότι το παιχνίδι είναι ένα σοβαρό παιχνίδι και να μας δώσουν, ξέρω εγώ, μια πατάτα. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει με μια σωστή και καλή εισαγωγή, με ένα πανέμορφο cutscene, χωρίς να, ξέρω εγώ, να ρίχνει εισαγόνια, αλλά είναι μια ok εισαγωγή. Τα πρώτα λεπτά του demo είναι και καλά tutorial, σου δείχνει το gameplay, τα κομμάτια του combat system. Και το πρώτο θετικό που θα αντικρίσει κάποιος παίζοντας τον demo είναι ότι στα πρώτα λεπτά θα ξεκινήσουν να γίνονται πράγματα στην οθόνη σου ενώ παίζεις. Να πέφτουν χτίρια, φωτιές, χωρίς να ρίχνει ούτε και ένα frame από το παιχνίδι. Όλα γίνονται τόσο smooth στην οθόνη σου που φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι καλοφτιαγμένο. Το combat system είναι πραγματικά εθιστικό. Το gameplay καταρχάς θυμίζει λίγο Bayonetta, λίγο Devil May Cry. Έχει κάποια στοιχεία Souls παιχνιδιών. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά σε Souls παιχνίδι. Αλλά έχει περισσότερα στοιχεία από hack and slash. Χωρίς να είναι hack and slash, απλά έχει περισσότερα στοιχεία hack and slash και όχι Souls παιχνιδιών. Το πάρι που κάνεις και στην άμυνα και τα λοιπά στην αρχή, ίσως να χάνεις λίγο το timing το σωστό, αλλά μετά το παιχνίδι σου ξεκλειδώνει κάποια skills μέσα στο χαρακτήρα σου, το οποίο ουσιαστικά σου λέει, ξέρεις κάτι, κάνε πάρι τώρα, κάνε evade την επίθεση. Οι εχθροί είναι καλοφτιαγμένοι, ο χαρακτήρας σου, όπως είπα και στην αρχή, έφαγε κάποιο hate και καλά ότι το παιχνίδι κυνηγάει να γίνει Nier Automata με τη 2B και ξέρω εγώ, και ότι το Nier ήταν παιχνιδάρα, αυτό δεν θα είναι. Αλλά έχω πει πως ήρθε το demo και έδωσε κάποιες απαντήσεις. Τουλάχιστον φαίνεται ότι gameplayακά το παιχνίδι θα είναι καλό. Τώρα το τι έχει να δώσει σε θέμα ιστορίας είναι λίγο άγνωστο. Είναι ok μέχρι τώρα αυτά που μας έχουν δείξει και απλά περιμένουμε να κυκλοφορήσει το παιχνίδι να δούμε πόσο θα βαθύνουν αυτό το universe και την ιστορία. Το παιχνίδι έχει ένα τεράστιο αστερίσκο στη μουσική του και αυτός ο αστερίσκος ονομάζεται και Ichi Okabe, αν το λέω και σωστά. Και λοιπόν ο συγκεκριμένος composer έχει δουλέψει και στη μουσική του Nier Automata, στο αρχικού Nier, στο Dragon Guard, και όσοι γνωρίζετε αυτά τα παιχνίδια ξέρετε ότι η μουσική τους τέλος πάντων είναι ένα από τα ατού των παιχνίδιων αυτών. Και στον demo η αλήθεια είναι ότι ενώ έπαιζα, και συγκεκριμένα όταν φτάνεις στην περιοχή ουσιαστικά είναι η πόλη κατεστραμμένη, έχω πάρει αρκετά Nier Automata vibes, η μουσική από πίσω είναι εκπληκτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να επεκταθώ και σε περισσότερα πράγματα, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι, γι' αυτό και το βίντεο είναι μικρό, γιατί είναι και αυτό που είπα, ότι έναν demo πήραμε, δεν πήραμε ολοκληρό το παιχνίδι για να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, απλά νομίζω όσοι έχουν παίξει τον demo δεν έχουν απογοητευτεί, ίσα ίσα που το περιμένουν πως και πως. Όπως είπα και πιο πριν, το παιχνίδι είναι μέσα στα πιο αναμενόμενα της χρονιάς. Δεν ξέρω αν το gameplay του και το combat system είναι αρκετό από μόνο του για να
κουβαλήσει όλο αυτό το hype και την αναμονή που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κατόχοι του PlayStation 5 το περιμένουν. Είναι και ένας αποκλειστικός τίτλος. Οπότε το περιμένουν πώς και πώς. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι μόνο το gameplay είναι αρκετό για να κουβαλήσει αυτό το hype ή να το δικαιολογήσει. Η μουσική θεωρώ πως θα είναι εντάξει, θα είναι τρομερή. Και αυτό που απομένει να δούμε είναι αν η ιστορία έχει κάτι να μας δώσει, έχει κάτι να σου αφήσει αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που εννοώ είναι ότι όταν ακούς τον τίτλο Stellar Blade να σου έρχονται στη μνήμη σκηνές που σε έχουν σημαδέψει. Όπως έχει γίνει και στα δύο νέα παιχνίδια του Yoko Taro και του Dragon Card. Και αναφέρω το Nier και το Yoko Taro γιατί είναι παιχνίδι που το συγκρίνουν άμεσα με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σίγουρα δεν έχει βγει όπως ήθελα να βγει. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει να αναφέρω πράγματα. Απλά το περιμένουμε. Το παιχνίδι απλά το περιμένουμε. Και όταν το ολοκληρώσω, όταν έρθει ο καιρός του και το ολοκληρώσω, ίσως κάνω πιο αναλυτικό βίντεο αναφέροντας σίγουρα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω αν το περιμένετε πώς και εσείς το παιχνίδι. Αν έχετε παίξει τον demo, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας.